στην προγραμματική σύγκληση των τριών κομμάτων και βούληση και των τριών εταιρεών της κυβέρνησης, πάνω στην οποία εδράζεται η επιλογή αυτού του Υπουργείου Οικονομικών, της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, είναι όχι στις απολύσεις. Είναι σαφές αυτό. Άρα, προσπαθώντας να υλοποιήσουμε την δέσμευση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, που είναι για περιορισμό του δημοσίου κατά 150.000 μέχρι το 2015, οφείλουμε να δούμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, ώστε το αποτέλεσμα να είναι το προσδοκόμενο και το κοινωνικά δικαιότερο. Επιμένω σε αυτή τη λέξη, ναι, γιατί είχαμε καταθέσει πρόταση στο παρελθόν ως Νέα Δημοκρατία, που είχε προφανώς κοινωνική διάσταση, είναι προφανής η κοινωνική διάσταση σχέση με την απόλυση, και είχε και καλύτερο οικονομικό, λογιστικό και δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Άρα, ξεκινάμε με το δεδομένο ότι η εφεδρεία, το έχει παραδεχθεί και η προηγούμενη κυβέρνηση, έχει αποτύχει. Η εφεδρεία όπως εφαρμόστηκε. Κατά συνέπεια, είναι ανοιχτό το θέμα της εφεδρείας με άλλο τρόπο εφαρμογής. Αυτό μας λέτε. Δεν θα σας απαντήσω για συγκεκριμένα μέτρα. Σας είπα ευθέως, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών χθες, όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα, σας είπα πού εδράζεται η δική μας πρωτοβουλία σε σχέση με το τι έχει γίνει στο παρελθόν.